Υλικό για σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση. Στις μέρες του κορονοϊού και της τηλεκπαίδευσης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όλοι οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και γονείς έχουν ανάγκη υλικού για σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή υλικό που θα δώσουν στα παιδιά να δουν σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν του τηλεμαθήματος για να εμπεδώσουν την ύλη. Και έτσι λοιπόν έχουμε μπει όλοι σε ένα κυνήγι να δούμε, να βρούμε υλικό. Πιαστήκαμε λίγο στον ύπνο. Τι υλικό να δώσουμε στα παιδιά να διαβάσουν, να δούνε βίντεο κτλ. Έτσι ώστε αφού βρίσκονται μακριά από το δάσκαλο να προχωρήσουν την ύλη και να την εμπεδώσουν. Μεγάλη ανάγκη λοιπόν υπάρχει για υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω φτιάξει στην ιστοσελίδα μου, η οποία ονομάζεται Μαθητικός Λόγος. Αν τη χτυπήσεις στο ίντερνετ, στο Google, θα το βρεις αμέσως. Μαθητικός Λόγος, www.μαθητικόςλόγος.wordpress.com, η πλήρης διεύθυνση. Έχω φτιάξει ένα link όπου αν το πατήσεις θα βρεις εκατοντάδες βίντεο τα οποία έχουν φτιαχτεί σε ένα διάστημα πάνω από 10 χρόνια για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου. Έχω εδώ το link. Αν το πατήσεις θα γυρίσουμε σελίδα και θα δεις εδώ πέρα βιντεομαθήματα. Περίπου μια ιδέα, μαθηματικά έκτης δημοτικού, όλα τα κεφάλαια. Πατώντας στο σημείο αυτό θα σε πλοηγήσει στο YouTube σε μια λίστα και θα δεις εδώ πέρα βίντεο με όλα τα μαθήματα της έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Σύγκριση κλασμάτων, βρίσκω το ανάγωγο κλάσμα, ισοδύναμα κλάσματα, κεφάλαιο 20, 19, 17, 16, 15, 14, όλα τα μαθήματα της έκτης δημοτικού, υποενότητες εξισώσεις έκτης, αναλογίες ποσοστά. Θα δεις μαθηματικά για αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα δημοτικού πατώντας το link αυτό και καθώς μεταφέρεσαι στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, συμμυγής αριθμή, αναγωγή στη μονάδα, απλές προσθέσεις, αφαιρέσεις και διάφορα άλλα που είναι για μικρά παιδιά. Για την προπαίδεια υπάρχει μια πολύ καλή συλλογή, δηλαδή για την τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Όχι, πάτησα κατά λάθος εδώ. Για την πρώτη ανάγνωση, μάλλον είναι λάθος το link, θα το διορθώσω. Συλλαβισμός, ανάγνωση για πρώτη δημοτικού. Προπαίδεια λοιπόν, υπάρχει μια πολύ καλή συλλογή, θα διορθώσω το link. Προσθέσεις, αφαιρέσεις, γλώσσα, μαθαίνω την αλφαβήτα. Λάθος πάλι, θα πρέπει να διορθώσω τα link, να τα τσεκάρω. Είναι μαθήματα ορθογραφίας. Πολύ σημαντικό, μου αρέσει πολύ αυτή η λίστα. Είναι γραμματική για τρίτη και τετάρτη δημοτικού. Υπάρχουν όλα τα φαινόμενα έτσι όπως τα συναντάμε στο βιβλίο της τρίτης και της τετάρτης δημοτικού. Πατώντας λοιπόν εδώ θα μεταβείς στην αντίστοιχη λίστα με όλα τα φαινόμενα, παραθετικά των επιθέτων, αναφορικές αντωνυμίες, ειδικοί σύνδεσμοι, επιρρήματα, χρονική αντικατάσταση, ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, προστακτική έγκληση, εγκλήση των ρημάτων, παρελθοντική χρόνη κτλ. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή γιατί περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα όπως τα παρουσιάζουν τα σχολικά βιβλία. Και επίσης πολύ σημαντικό, η ιστορία, όλα τα κεφάλαια, υπάρχει συλλογή με όλα τα κεφάλαια της ιστορίας της 6ης Δημοτικού, της 3ης Δημοτικού, της 4ης Δημοτικού, της 5ης Δημοτικού,
Δηλαδή κάθε χρόνο έφτιαχνα και μία τάξη και πραγματικά ήταν μεγάλος ο κόπος, αλλά και μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Πατώντας δηλαδή εδώ στην 6η Δημοτικού, θα δείτε η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Μεσοπόλεμος, Βαλκανική Πόλεμη, από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο στο Μακεδονικό Αγώνα, η κρίση στα Βαλκάνια, επαναστατικά κινήματα, το τέλος της Επανάστασης, φιλελληνισμός, Μάρκος Μπότσαρης, όλη η ύλη της 6ης Δημοτικού σε 20 λεπτά βίντεο, όπως το διδάσκουμε και μέσα στην τάξη. Τρίτη Δημοτικού, να χτυπήσω την τέταρτη Δημοτικού, όλα τα κεφάλαια, ξεκινώντας από οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες, οι νέες αποικίες των Ελλήνων, δεσμοί που ελαιώνουν τους Έλληνες, τα γράμματα, η κοινωνία, η Σπάρτη, ο Κλισθένης, περσικό κράτος, περσικός κίνδυνος, η μάχη των Πλατεών, ο Χρυσός Αιώνας, η ηγεμονία της Θήβας, ο Μέγας Αλέξανδρος, το Ρωμαϊκό κράτος, η υποταγή του ελληνικού κόσμου, όλα τα κεφάλαια. Το ίδιο συμβαίνει και με την 5η Δημοτικού, ιστορία. Έτσι βλέπετε εδώ στην αντίστοιχη λίστα, το Βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα, η Αγία Σοφία είναι αριστούργημα της αρχιτεκτονικής, η εκπαίδευση στο Βυζάντιο, παλάτι και υπόδρομος, η αυτοκρατορία χωρίζεται, μια νέα πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη, όλα τα κεφάλαια μέχρι το τέλος. Λέει κάποιες λίστες για μελέτη περιβάλλοντος, κάποιες λίστες με πειράματα φυσικής. Αυτή είναι λοιπόν η ιστοσελίδα μου, μαθητικός λόγος για όποιον εκπαιδευτικό θέλει να στείλει υλικό τώρα σε αυτές τις δύσκολες μέρες στους μαθητές του, να βρει το κεφάλαιο έτσι ώστε να το διαβάσουν μόνοι τους και να το εμπεδώσουν, αλλά όχι μόνο εκπαιδευτικός, και μαθητές οι ίδιοι μπορούν να βρουν και να μπουν και να βρουν το μάθημά τους, και γονείς που ένα γονείος τώρα ψάχνουν υλικό για να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση. Αυτό λοιπόν το υλικό για την ασύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευσης του δημοτικού σχολείου θα ήθελα να σου το δείξω, και αν το χρειάζεσαι μπορείς να καταφύγεις σε αυτό όπως και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή. Γεια σου!